Πάμε τώρα να δούμε μια εντυπωσιακή τάση της μόδας που φαίνεται ότι κατακτά και τους Έλληνες. Πρόκειται λοιπόν για κεντρικά κουρέματα με περίτεχνα σχέδια τα οποία θυμίζουν έργα τέχνης. Φανατικοί οπαδοί των tribal σχεδίων, όπως ονομάζεται, είναι στάρ όπως ο David Beckham αλλά και ο άσος του Παναθηναϊκού Τζιμπρίλ Σισε. Θαυμάσαμε αρχικά στα περίτεχνα στολισμένα κεφάλια του Ντένις Ρόντμαν, του Ντέβιντ Μπέκαμ, του Τζιμπρίλ Σισε και άλλων αστέρων του αθλητισμού. Σήμερα τα εντυπωσιακά tribal σχέδια στα μαλλιά έχουν εξελιχθεί σε μόδα που κατακτά νέους από 4 έως και 50 ετών. Είναι ένα έργο τέχνης για μένα. Ζωγραφίζω πάνω, κάνω αυτό που μου αρέσει, αυτό που έχω στη φαντασία μου. Σκαλίζω το κεφάλι και αφαιρώ μαλλί. Και γίνεται το tribal αυτό που κάνουμε και στο χέρι, στο μπράτσο. Εμένα μου αρέσουν βασικά τα κεντρικά κουρέματα, το κάνω χρόνια. Τώρα διάλεξα ένα tribal γιατί είναι αφηρημένο, μου αρέσει η φαντασία που βάζει. Περίτεχνα κυκλικά tribal που σχεδιάζονται στα τατουάζ δημιουργούνται πλέον και στα μαλλιά με τη βοήθεια της ξυριστικής μηχανής. Το κούρεμα διαρκεί 20 λεπτά και το κόστος κυμαίνεται από 60 έως και 80 ευρώ. Έχω ζωγραφίσει τον Τζε Γκεβάρα, έχω φτιάξει να πούμε τον Ντάζ. Μπορείς να το ταιριάξεις με έναν δράκο, μπορείς να το ταιριάξεις με οτιδήποτε άλλο. Κάνω καιρό τώρα αυτά τα κουρέματα. Γενικά, μου αρέσει να αλλάζω σχέδια κάθε εβδομάδα γιατί εμένα μακρύνει εύκολα το μαλλί μου. Κάθε εβδομάδα κάνω και ένα διαφορετικό. Το tribal δεν είναι μόνο μόδα, όπως μας είπαν, είναι μια φιλοσοφία, μια στάση ζωής που ξεκίνησε από τους νέους στο Παρίσι, που ακούν και χορεύουν tectonic μουσική. Και εκτός από τα αγόρια, tribal στα μαλλιά κάνουν και τα κορίτσια. Ακόμα και οι νύφες που δεν διστάζουν να ξυρίσουν το κεφάλι και να κάνουν εντυπωσιακά σχέδια όπως αυτό που έχει κάνει η Σωτηρία. Τι σου λένε οι φίλοι και η οικογένεια για το πρωτότυπο χτένισμά σου? Στην αρχή, σαν ιδέα ότι θα το ξύριζα, δεν τους άρεσε. Αλλά μόλις το είδανε, ξετρελαθήκανε. Τους άρεσαν πάρα πολύ. Εκτός από tribal στα μαλλιά, τα νέα κορίτσια κάνουν tribal και στα νύχια, με φτερά, αλυσίδες, ακόμα και σκουλαρίκια για ένα εντυπωσιακό αλλά και ταυτόχρονα εκκεντρικό μανικιούρ. Είναι γενικώς κάτι πάρα πολύ extreme. Δηλαδή, εδώ έχεις φτερά. Έχεις μία σειρά από πέρλες. Έχεις δαντέλες.